πιάσε μερικά από τα θέματα που φιλοξένησε στις σελίδες της η εφημερίδα Φρέντο. Θρίλερ με το διαγωνισμό Miss Europe World, που είναι συνέχεια του Miss Europe που σταμάτησε το 2006 και έγινε στο Λίβανο. Η στάρ Ελλάς Μικαέλα Φωτιάδη, που φέρετος νικήτρια του διαγωνισμού, έχει να αντιμετωπίσει τη Miss Γαλλία Διάνα Στάρκοβα, η οποία υποστηρίζει πως αυτή κέρδισε το διαγωνισμό. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Πυριδούλας Τριάντου στο διαδίκτυο, στη σελίδα του φερόμενου ως επίσημου διαγωνισμού, η νέα Miss Ευρώπη 2016 είναι η Miss Γαλλία Διάνα Στάρκοβα, την οποία όμως η Μικαέλα αποκαλεί ψεύτρα, η οποία έστησε στη φαντασία της μια στέψη, την οποία κατάφερε και διοχέτευσε στο διαδίκτυο με τέτοιο τρόπο και στοιχεία που της δίνουν αληθινή υπόσταση. Πράγματι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, το όνομα της Διάνα Στάρκοβα αναγράφεται στην επίσημη σελίδα της Wikipedia, η οποία παραπέμπει μέσω link στη σελίδα του διαγωνισμού. Μάλιστα, υπάρχει και απόσπασμα από ρεπορτάζ που μοιάζει να έχει δημοσιευτεί σε ξένη εφημερίδα με φωτογραφία της νικήτριας. Η ιστοσελίδα αναφέρει ότι στα ίδια καλλιστεία έλαβε μέρος και η δική μας Μικαέλα Φωτιάδη, η οποία όντως διακρίθηκε, κερδίζοντας όμως έναν από τους ακόμα 6 υποδεέστερους τίτλους του διαγωνισμού. Μάλιστα, η επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού περιγράφει και λεπτομέρειες της στέψης της νικήτριας, ενώ υπάρχουν και τηλέφωνα επικοινωνίας του οργανισμού Miss Ευρώπη, τα οποία όμως δεν απαντούν. Στα social media, η Miss Γαλλία έχει ανεβάσει φωτογραφίες της, υποτίθεται από το διαγωνισμό, χωρίς όμως αποδεικτικά στοιχεία, παρά μόνο εκείνη να φιγουράρει ως νικήτρια σε ένα ουδέτερο μέρος. Λίγη ώρα αργότερα όμως, η επίσημη σελίδα της Wikipedia, που ανέφερε ως Miss Europe 2016 τη Διάνα Στάρκοβα, διαγράφεται. Η Μικαέλα Φωτιάδη, μιλώντας στην εφημερίδα, ξεκαθάρισε πως εκείνη είναι η Miss Europe και πως αυτός είναι ο μοναδικός επίσημος διαγωνισμός. Γνωρίζω για τη συγκεκριμένη γιατί με ενημέρωσαν. Είναι μια τρελή. Είναι όλα ψεύτικα, τα έχει δημιουργήσει μόνη της. Ήταν να έρθει, αλλά είχε πρόβλημα με τη βίζα της, λέει με οργή. Εγώ της έγραψα κάτω από τη φωτογραφία της στο Instagram πως τίποτα δεν ισχύει και με μπλόκαρε. Οι διοργανωτές θα κινηθούν νομικά εναντίον της, αποκαλύπτει η Ελληνίδα Καλονή.